700 μικρού κάδου απορριμμάτων, πράσινου και μπλε για τα κοινά και τα ανακυκλώσιμα απορρίμματα μοίρασε δωρεάν η Δημοτική Αρχή σε σπίτια και εμπορικά τη παλιά πόλη του Ρεθύμνου. Η διανομή αλλά και η ενημέρωση των παραληπτών έγινε πόρτα-πόρτα με την αρμόδια υπηρεσία να τονίζει την ευθύνη όλων των πολιτών, η καλεσθησία και οι καθαριότητα στο ιστορικό κέντρο τη πόλη που συνεχώ κατακλείζεται από επισκέπτε. Είναι ένα πρόγραμμα πόρτα-πόρτα που το εφαρμόζουμε από το 2014 στο η παλιά πόλη Α, απλά χρειάζεται ανανέωση στην ενημέρωση γιατί και οι κάτοικοι της παλιάς πόλης αλλάζουν συχνά, είναι φοιτητέ, είναι ενοικιαστές οπότε ε, ε, χρειάζεται μια διαρκής ενημέρωση έτσι λοιπόν ολοκληρώσαμε μια ενημέρωση πόρτα-πόρτα πάλι σε όλους τους κατοίκους και επιχειρηματίες για το σωστό τρόπο διαχείρισης των απορριμμάτων τους. Κάθε νοικοκυριό και επιχείρηση έχει χρεωθεί δύο καδάκια με συγκεκριμένο κωδικό που έχει στη διάθεσή του ο Δήμος, στα οποία συλλέγονται τα απορρίμματα και τα οποία θα πρέπει να τοποθετούνται στην πόρτα του σπιτιού ή της επιχείρησης μόνο τις ώρες αποκομιδής των απορριμμάτων. Οι ώρες αυτές διαφέρουν στις οδούς γιατί έχει χωριστεί παλιά πολύ σε δύο ζώνες την κόκκινη ζώνη που περιλαμβάνει συγκεκριμένους οδούς και την εκτό κόκκινη ζώνη είναι διαφορετικές οι ώρες από κομίδες, αλλά ενημερώθηκαν κάθε σπίτι αναλόγως σε ποια ζώνη ε, ανήκει για το τι ώρα πρέπει να βγάζει τα αντίστοιχα καλαθάκια. Αν είναι Δευτέρα, πρέπει να βγάζει το πράσινο κάδο. Αν είναι Τρίτη, πρέπει να βγάζει το μπλε κάδο. Μέσω του προγράμματο που υλοποιείται στο Ιστορικό Κέντρο από το 2014, ο Δήμος επιχειρεί να αλλάξει την οτροπία κατοίκων και επαγγελματιών, ούτω ώστε να μπει φρένο στην ανεξέλεγκτη ρήψη απορριμμάτων. Δυστυχώ δεν έχει καθολική εφαρμογή. Δηλαδή, βλέπουμε σακούλε δεξιά και αριστερά. Ε, γι' αυτό έγινε και αυτή η ενημέρωση και η εκστρατεία να διανύμουμε τους δωρεάν κάδους, ε, για να, γιατί μπορεί να αποκλείσουμε την πιθανότητα κάποιοι που αφήνουν τις σακούλες να, να μην είχαν ενημερωθεί ή να μην είχαν κάδους. Τώρα δεν δικαιολογείται αυτό το φαινόμενο, παρόλα αυτά υπάρχει ακόμα. Προσπαθούμε να το επιτηρούμε, αλλά δυστυχώ το οικιακό σκουπίδι τη Σακουλίτσα δεν μπορεί να καταλάβει από πού προέρχεται. Το μέτρο επιτηρείται 24 ώρε το 24ωρο από την Υπηρεσία Καθαριότητα, η οποία δεν αποκλείει το ενδεχόμενο επιβολή προστίμων σε όσου συστηματικά πετούν τα σκουπίδια του δεξιά και αριστερά.